Με έναν εκπρόσωπο εργαζομένων της ΔΕΗ θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάστορα, τον γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων Σπάρτακος. Κύριε Μάστορα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χριστόδου, σε εσάς, την κυρία Μαρκοπούλου και τον κύριο Μαυρίου. Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Δυτική Μακεδονία με τον κύριο Μουσουρούλη Φορέων για το αύριο της περιοχής. Κατά τη γνώμη σας, τι θα πρέπει να πάρει μαζί του στις αποσκευές, ως σκέψεις, ως απαιτήσεις κοινωνίας ο κύριος Μουσουρούλης φεύγοντας για να αξίζει η παραμονή του εδώ? Ο κύριος Μουσουρούλης κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ θα έχει την ευκαιρία να ακούσει όλες τις απόψεις. Τι εννοώ με αυτό? Από την άρνηση του συνδικάτου της ΔΕΗ, ας το πω έτσι, για το ζήτημα, για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη βίαιη απολιγνητοποίηση, έτσι όπως την ονομάζουμε και έτσι είναι, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ελλάδος εν γέννη, και πάλι από την άποψη του συνδικάτου για το πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην επιχείρηση της ΔΕΗ είναι αυτοί που έχουν και τη μεγαλύτερη αγωνία για το αύριο της περιοχής. Γιατί κατά μίαν έννοια έχουμε πάρει πάρα πολλά από αυτή την επιχείρηση, έχουμε δώσει στην περιοχή και οφείλουμε να δώσουμε και κάτι πίσω. Συνεπώς, έχοντας εξασφαλίσει, όπως άκουσα και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου πριν από λίγο να λέει, ότι κανείς από τους ΔΕΗΤΖΙΔΕΣ δεν θα έχει μεγάλες συνέπειες από αυτή τη διαδικασία, την οποία, προσέξτε, θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την περιφέρειά μας, εάν όντως η ρίση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα μείνει στην ανάπτυξη πίσω δεν εισακουστεί ή δεν υπηρετηθεί έτσι από τον κύριο Μουσουρούλη, που έχει την κύρια ευθύνη αυτή τη στιγμή να παρουσιάσει το master plan, αλλά και από την κυβέρνηση, από όλους τέλος πάντων τους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση κτλ., τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι καθόλου καλό. Αν όμως αυτά που μέχρι στιγμής εμείς έχουμε ακούσει, ότι υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχουν συγκεκριμένα λεφτά, το οποίο συζητείται από εμάς να συνδιαμορφώσουμε το master plan. Συμμετέχουμε λοιπόν σε μια επιτροπή που έχει οριστεί στην περιφέρεια. Είμαστε παρόντες, λέμε τις απόψεις μας, εκφράζουμε την αντίθεσή μας και τις αντιρρήσεις μας σε σχέση με τη γενικότητα, σας είπα ξανά, για τις απολυμνητοποίησεις. Αλλά θα είμαστε παρόντες με την εμπειρία μας να δώσουμε έστω αυτά που μπορούμε να δώσουμε, ώστε αυτό το master plan να έχει μια πιθανότητα επιτυχίας. Εάν λοιπόν θελήσω να κρατήσω την αισιόδοξη πλευρά του ζητήματος, να δούμε λίγο το ποτήρι μισογεμάτο και πιστέψω στη ρίση του κυρίου Μουσουρούλη ότι υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει και πλέον το εργαλείο, τα λεφτά, και εμείς πρέπει να τρέξουμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να γίνει απορρόφηση κονδυλίων 4 ΕΣΠΑ, να το πω, περισσότερων, κάτι το οποίο για μας και στην περιοχή μας, για Ελλάδα αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία, φαντάζει μέχρι στιγμής ακατόρθωτο. Οι Έλληνες λοιπόν έχουμε αποδείξει ότι στα δύσκολα είμαστε καλοί. Βγάζουμε τη χώρα μας από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ας αποδείξουμε λοιπόν και εμείς, όλο το πολιτικό προσωπικό ή όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά από οποιαδήποτε μεριά στη Δυτική Μακεδονία, ότι ναι, έχουμε τη θέληση και μπορούμε να κάνουμε αυτήν την μετάβαση δίκαια, όχι άδικα. Κατερίνα. Κύριε Μάστορα, όσα χρήματα πάντως και να δοθούν, όσα ΕΣΠΑ και να δαπανηθούν, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχέδιο για την επόμενη μέρα, αυτά τα χρήματα θα είναι χρήματα, δίχως να αξιοποιηθούν στην σωστή κατεύθυνση. Πιστεύετε ότι αυτές οι συναντήσεις και ο διάλογος που ξεκίνησε είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βγάλει κάποιο θετικό αποτέλεσμα για ένα καλύτερο αύριο της περιοχής? Συμφωνώ απολύτως, κυρία Μαρκοπούλου, με την τοποθέτησή σας σε σχέση με το όσα χρήματα και να δοθούν, εάν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένους χρόνους που θα τρέξει για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας, θα πάνε άδικα. Το έχουμε ξαναπεί. Να μας φέρουν όλο το προϊόν της Γερμανίας και της Αμερικής μαζί εδώ και να μας πούν: πάρτε τα, όσα δεις θέλετε, πείτε μας τι θα τα κάνετε. Αν δεν έχουμε τι να πούμε, προφανώς θα πάνε άδικα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεπώς, εδώ πάλι θα μετρηθούμε για ακόμα μία φορά. Από τους πολίτες εννοώ. Και από όλους μας. Επαναλαμβάνω την προηγούμενη τοποθέτησή μου. Μπορεί το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας, των Δήμων, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά από οποιαδήποτε θέση, να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε, ώστε να ετοιμαστεί μέχρι τέλη Αυγούστου να παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα, ένα master plan, μέχρι τέλους του χρόνου να εγκριθούν όλα αυτά. Και προσέξτε, από ό,τι μας είπε ο κ. Μουσουρούλης, η χρηματοδότηση είναι μέχρι το 27. Άρα από σήμερα μέχρι το 27, εμείς σαν περιοχή θα πρέπει να έχουμε βρει τους τρόπους, να δημιουργήσουμε τους φορείς, τα
τα εργαλεία για να απορροφήσουμε τεράστια κονδύλια. Τεράστια. Τέλος πάντων, έτσι το παρουσιάζω. Να μην πω και εγώ. Θα το δούμε, θα το δούμε ακριβώς. Θα απορροφήσουμε όποια κονδύλια, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, απαιτείται πολύ τρέξιμο. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί σε 24 ώρες, όποτε η περιφέρεια μας καλεί και μας πάρει, συμμετέχουμε στις επιτροπές. Έχουμε άποψη, την καταθέτουμε. Έχουμε πει, να το ξεκαθαρίσω, ότι δεν συμφωνούμε με τη θέση του Πρωθυπουργού για την απολιγνητοποίηση. Θεωρούμε ότι ο λιγνίτης έχει θέση στο μελλοντικό μείγμα καυσίμου για την πατρίδα μας και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το περάσουμε στον Κυριάκο του Μητσοτάκη για το ζήτημα της εφεδρείας, για το ζήτημα της ασφάλειας, του εφοδιασμού, για πολλά ζητήματα. Άνθρωπος έξυπνος είναι, τίποτα τυχαίο δεν είναι. Νομίζω τα επιχειρήματά μας μπορούν προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουν ένα βήμα. Τα υπόλοιπα θα το ξαναπούμε λοιπόν και από το δικό σας κανάλι. Κύριε Πρωθυπουργέ, περιμένουμε να κάνουμε πράξη τη ρίση σας, ότι δεν θα μείνει κανένα στην ανάπτυξη πίσω. Πολύ σοβαρή ρίση, την περιμένουμε να εφαρμοστεί 100%. Κώστα. Να συμφωνήσω ότι πρέπει να τρέξουμε, κύριε Μάστορα. Και το λέω αυτό γιατί γυρνάω λίγο το χρόνο πίσω και πάω στον περασμένο Δεκέμβριο. Στον περασμένο Δεκέμβριο, με την επίσκεψη των Υπουργών, ακούσαμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι τον Ιούνιο του 2020 θα έχουμε την ανακοίνωση του Master Plan. Σήμερα έχουμε 19 Ιουνίου, Master Plan δεν έχουμε και θα έλεγα εμπράκτος ο κύριος Μουσουλούλης κάνει διάλογο με την τοπική κοινωνία. Κάτι που δεν κάναμε τον Δεκέμβριο. Και τον κάνει λέγοντας ότι συνδιαμορφώνουμε το Master Plan. Σας ακούω και μεταφέρω για να το φτιάξουμε. Και μας λέει τώρα η πολιτεία ότι αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Άρα θα έλεγα ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και δεν είμαστε ακόμη προετοιμασμένοι και να τρέξουμε και να απορροφήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω, κύριε Μαυρίδη, μαζί σας. Προφανώς και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και ως πολιτικό προσωπικό επαναλαμβάνω όλο τον βαθμίδο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εάν θελήσουμε να κάνουμε και λίγο ιστορική αναδρομή προς τα πίσω, στο τέλος θα δικαιωθούν όλες οι θέσεις του συνδικάτου και δεν θέλω, γιατί θα μας πούν πάλι ξερόλες. Όχι, δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ότι κάποιος έπρεπε να έχει κάποιες μελέτες έτοιμες. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που ήμασταν υπεύθυνοι για αυτό το σημείο. Ήμασταν όμως υπεύθυνοι να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Γιατί? Γιατί ξέραμε από πρώτο χέρι τη διαδικασία της απολιγνητοποίησης. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε και το ξαναλέγαμε. Έχει ξεκινήσει το 2007, 2010. Και να είναι και βαίνει μειούμενη. Όσπου θυμάστε εκείνη την περιβόητη μερίδα του Σπάρταγου στο Κοβεδάριο, που ήρθαν λοιπόν από τα πιο επίσημα χείλη των υπηρεσιακών στελεχών και του πολιτικού προσωπικού, που να λένε ότι ο λιγνίτης θα συμμετάσχει για τα επόμενα χρόνια με 17%, εάν και εφόσον, ίσως και εάν. Mm-hmm. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο. Προφανώς και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Προσέξτε να δείτε. Επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να βλέπω λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Διότι αν συνεχίσουμε να είμαστε απαισιόδοξοι, προφανώς και δεν θα δώσουμε και το 100% των δυνάμεών μας ή τέλος πάντων τις προσπαθίες που απαιτείται. Μπορεί η Δυτική Μακεδονία, βασιζόμενη στα στελέχη της, σε όλους δεν περισσεύει κανείς προηγούμενος ή επόμενος ή παρόν ή νυν, να μπουν λοιπόν στη βάσανο, να αφήσουμε κατά μέρος αυτά που μας χωρίζουν. Εγώ παραδείγματος χάρη να μην αντιπολιτεύω με τον Τάσο τον Τσιλφίδη ή ο Τάσο τον Τσιλφίδη με μένα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα να φέρω για να καταλάβετε τι εννοώ. Mm-hmm. Όλοι να καθίσουν κάτω λοιπόν και να βάλουμε πλάτη ούτως ώστε να βγει τέλη Αυγούστου αυτό το master plan. Αν στα τέλη Αυγούστου δώσουμε μία δικαιολογία στον κύριο Μουσουρούλη ως περιοχή ότι δεν έχουμε κάνει τις απαιτούμενες προσπάθειες, ενώ αυτός ήταν εδώ 10 μέρες, 15, 20, 30 και είδε τους πάντες, γιατί τους πάντες βλέπει ο άνθρωπος. Και θεωρώ μια πολύ. Να το πω και αυτό γιατί θέλω να το πω. Μια πολύ ευτυχή συγκυρία να βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Μουσουρούλης στο τιμόνι, γιατί από ό,τι τον είδα τις τρεις φορές που έτυχε να τον συναντήσω, τον θεωρώ πολύ πρακτικό άνθρωπο, με πολύ πρακτικές απαντήσεις, όποια ερώτηση και να του θέσανε. Μπορεί πολιτικά να μην μας απαντάει, και δικαίωμά του και καλά κάνει γιατί δεν έχει αυτό την ευθύνη, αλλά σε οποιοδήποτε άλλη διαδικασία πήραμε όλες τις απαντήσεις. Μάλιστα. Χρειάζεται να. Και θέλουμε λοιπόν και τη βοήθειά σου, εφόσον είσαι από το 87, κύριε Μουσουρούλη, στην Ευρώπη και του ξέρει καλά. Ελάτε εδώ, κάτι να κάτσουμε να τρέξουμε να έρθουν τα λεφτά. Να γίνουν, προσέξτε, επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν αμφισβητεί κανείς, κύριε Χριστόδουλη, κυρία Μαρκοπούλου και κύριε Μαυρίδη, ότι η Δυτική Μακεδονία θα έχει υπολεπόμενο ΑΕΠ από αυτό που είχε μέχρι τώρα. Εμείς τι επιθυμούμε αυτή τη στιγμή? Να βάλουμε ένα φρένο, να επιβραδύνουμε όσο μπορούμε την καταστροφή κυριολεκτικώς, άμα συμβεί το απότομο κλείσιμο των μονάδων και των ορυχείων. Της περιοχής.
Σας ξαναλέω και με αυτό θέλω να κλείσω. Να κλείσουμε, ναι. Εμείς ως συνδικάτα έχουμε φροντίσει οι συνάδελφοι του τακτικού προσωπικού να έχουν όσο το λιγότερο, πώς να το πω, επιπτώσεις μπορούν. Να μην ζημιωθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε. Μην το λέτε συνέχεια, κύριε Μάστορα. Κύριε Μάστορα, μην το λέτε συνέχεια. Μέσω της εμπειρίας. Μην το λέτε συνέχεια, κύριε Μάστορα. Οφείλουμε να φροντίσουμε και για τα παιδιά μας και για τις γενιές που έρχονται. Όχι μόνο για τους εργαζόμενους. Και το λέω και το ξαναλέω και δεν πειράζει, ας με λένε διάφορα πράγματα. Εγώ δικαιώνομαι σε αυτά που λέω όσες φορές και αν τα έχω πει, γιατί προσέχω πολύ καλά προσεκτικά τι λέω. Ναι, για τα παιδιά μας και εγώ να ξέρετε ότι είμαι ένας από αυτούς που το παιδί μου βρίσκεται στην Ολλανδία. Το ένα. Τα υπόλοιπα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν. Και αυτά ψάχνουν να βρουν προς τα έξω δουλειές. Του το είπα λοιπόν του Μουσουρούλη ακριβώς έτσι. Μπορείς να μου φέρεις τα παιδιά μου πίσω. Και εγώ εκπροσωπώ όλους τους υπόλοιπους. Ως επιστήμονες. Να πληρωθούν και να αμοιβθούν έτσι ούτως ώστε η Δυτική Μακεδονία δεν θα πάρει μόνο 25.000 θέσεις εργασίας όμως αμοιβόμενες με 600 ευρώ. Διότι δεν είναι δίκαιο. Άδικο είναι ως μετάβαση. Είχε λοιπόν το ΑΕΠ εκεί και πρέπει να το κρατήσουμε εκεί. Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι εδώ. Την κάνουμε και το τέλειο Αυγούστου ξαναμιλάμε ή όποτε θέλετε εσείς να κάνουμε την κριτική. Αν μέχρι τότε δεν του δώσουμε καμία δικαιολογία και κάνουμε τις προτάσεις μας, από εκεί και μετά θα ζητούμε ευθύνες από την κεντρική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και το πολιτικό προσωπικό όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάστορα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και καλύτερα να είστε ξερόλες παρά απόντες. Καλή συνέχεια, κύριε Μάστορα. Κυρία Μαρκοπούλου, απόντες δεν θα είμαστε ποτέ, έστω και αν κάποιοι το επιθυμούν. Αυτή τη χάρη δεν θα κάνουμε σε κανένα. Το τονίζω, καλύτερα ξερόλες παρά απόντες, κύριε Μάστορα. Καλή συνέχεια. Ξερόλες είμαστε. Προσπαθούμε να διαβάσουμε, μαθαίνουμε, ρωτάμε.